Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και το άνοιγμα των σχολείων την προσεχή Δευτέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Για το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με την προσχολική αγωγή, ο κ. Λαμπρινός τόνισε πως ο Δήμος Ηρακλείου έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Από τον Ιούλιο είχαμε πει ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός. Μας καθησύχασαν λέγοντάς μας ότι αυτό είναι θέμα της ΚΤΙΠ και θα το φροντίσει. Πρώτα-πρώτα το Κουδούνι μπορεί να καθυστερήσει λίγο περισσότερο αν ληφθεί σχετική απόφαση από τους αρμοδίους. Μερικές μέρες εννοώ. Τότε το πρόγραμμα μετατίθεται για ένα χρόνο. Θα ακολουθεί, η διαδικασία θα παραμείνει ή αήττω και πέρυσι και θα προετοιμαστούμε όλοι καλύτερα. Και κυρίως το Υπουργείο, το οποίο έπρεπε να είχε έτοιμες τις 22 αίθουσες που ανέλαβε να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει. Μάλιστα ξεκαθάρισε πως ο Δήμος μπήκε σε έναν αγώνα που δεν τον αφορά αποκλειστικά και πλέον σηκώνει ένα βάρος που του χρέωσε το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο πει προχωρήστε όπως είστε, εμείς θα προχωρήσουμε όπως είμαστε. Ούτως ή άλλως θα προχωρήσουμε όπως είμαστε και θα είμαστε δίπλα στους γονείς, τον οποίο τη θέση κατανοώ και λυπάμαι πάρα πολύ που μετέχω στο πρόβλημα αυτό χωρίς να μπορέσω να τους δώσουμε τη λύση που επιθυμούσαμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε εξοπλισμό όσο μπορούμε να βρούμε, αλλά βλέπετε, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τακτοποιηθούν όλα τα παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ότι μπαίνουν 300 ή 400 από τα 500, ποια είναι εκείνα που δεν θα μπουν μέσα. Την ίδια ώρα, 10 αίθουσες του Δήμου είναι έτοιμες να δεχτούν τα παιδιά, αλλά όχι οι 22 που έπρεπε να παραδώσει το Υπουργείο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν δυνατόν να μην. Από ό,τι πληροφορούμε, δεν έχουν πάει και αλλού, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου. Και γι' αυτό το λόγο, αν πρέπει να κατηγορηθώ γιατί έδειξα ευπίθεια στα όσα μου εδήλωσαν, επίσημοι, κυβερνητικοί επίσημοι, όχι άλλοι, τότε αποδέχομαι την κατηγορία. Οι μάσκες των μαθητών αναμένονται στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου και εν συνεχεία ο Δήμος θα τις διανύμει στους άλλους Δήμους του νομού. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Δεν έχουμε διαψευστεί μέχρι σήμερα από τις προβλέψεις τους, ούτε από τα μέτρα που έχουν ζητηθεί να ληφθούν. Δεν είναι σωστό να μην χρησιμοποιούν μάσκα ούτε οι ίδιοι ούτε τα παιδιά τους. Να σημειωθεί ότι οι σχολικές καθαρίστριες έχουν ξεκινήσει να εργάζονται στα σχολικά κτίρια, ενώ και η υπηρεσία καθαριότητας απολυμμένη τους αύλους χώρους των σχολείων.